καλημέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να μην καταχραστώ τα 20 λεπτά, να τελειώσω δυνατόν και νωρίτερα. Παρότι το θέμα που μου έχει ανατεθεί να αναπτύξω είναι ίσως το νούμερο ένα ζήτημα ασφάλειας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσω μεταφέροντας μια μικρή συζήτηση από ένα συνέδριο στο Μάλμε στη Σουηδία που βρέθηκα πριν 5 ημέρες. Εκεί ήμουν ο τρίτος σε μια παρέα. Η άλλη δύο ήταν ένας καθηγητής από την Ανώτερη Σχολή Οικονομικών της Μόσχας, ένας Ρώσος, και ο άλλος ήταν ένας Δανός καθηγητής, ένας Σουηδός μάλλον καθηγητής, ο οποίος διδάσκει στη Δανία. Το συνέδριο αφορούσε τις νέες διαχωριστικές γραμμές στην Ευρώπη. Όπως καταλαβαίνετε, η πρώτη διαχωριστική γραμμή που όλοι σημειώναν ήταν τα σύνορα. Και οι τρεις λοιπόν άνθρωποι είχαν να διηγηθούμε μια εμπειρία. Είναι η γέφυρα του Μάλμε. Είναι η γέφυρα που χωρίζει τη Σουηδία με τη Δανία. Μια μικρή γέφυρα που περνούν είτε με τρένο είτε με αυτοκίνητο. Και οι τρεις λοιπόν είχαμε μια εμπειρία που εγώ δεν την είχα ζήσει ως νεότερος των τριών. Να σταματήσω σε ευρωπαϊκό έδαφος και να μου ζητηθεί διαβατήριο. Από την Δανία ερχόμενα στο πεδίο της Κοπεχάγης προς τη Σουηδία. Από αστυνομικούς, Σουηδούς αστυνομικούς. Ήταν ένα μικρό σοκ. Εγώ θεωρητικά το έβλεπα. Οι άνθρωποι αυτοί το είχαν βιώσει. Το παραλύζαν αντίστοιχο με την πτώση του τείχους του Βερολίνου, το οποίο ήταν τότε θετικό σοκ για το άνοιγμα των συνόρων για την επανένωση της Ευρώπης. Θα δούμε λοιπόν τις επιπτώσεις. Είναι όμως κάτι καινούριο. Το βλέπουμε, το βιώνουμε έντονα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ουσιαστικά από την 11η Σεπτεμβρίου και τις επιθέσεις στους δίμους πύργους στις ΗΠΑ, η μετανάστευση έχει έρθει στην κορυφή της ατζέντα της συζήτησης για τη διεθνή ασφάλεια. Παράλληλα, με τον ίδιο τρόπο, είχαμε την ενσωμάτωση στις απειλές για την εθνική και την εσωτερική ασφάλεια. Αν δείτε όλα τα δόγματα εσωτερικής ασφάλειας ή εθνικής ασφάλειας των σύγχρονων ευρωπαϊκών χωρών, η μετανάστευση, για να εξηγούμαστε με την λογική των επιπτώσεων που έχει, βρίσκεται ανάμεσα στο κομμάτι των απειλών. Και φυσικά η μεγαλύτερη διασύνδεσή της είναι με τις μεταναστευτικές ροές, με τη διεθνή τρομοκρατία. Αυτές είναι εικόνες που δείχνουν το πόσο δύσκολο είναι να αναγνωρίσει κάποιος τις διαστάσεις της ασφάλειας. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούριο. Για την ακρίβεια συζητιέται πολύ πριν την 11η Σεπτεμβρίου. Όπως είναι πολύ εύκολο να παρατηρήσει κάποιος, η ίδια η ανθρωπότητα γεννήθηκε μέσα από μετακινήσεις πληθυσμών. Και μάλιστα μέσα από βίαιες μετακινήσεις. Από εκτοπισμούς, από συγκρούσεις, από ανακαταλήψεις περιοχών. Τα κράτη άλλωστε διαμόρφωναν τις μεταναστευτικές τους πολιτικές απαντώντας σε δύο πράγματα. Στην ασφάλεια των συνόρων και των πολιτών και στο κομμάτι της οικονομίας. Αυτές είναι εικόνες του σήμερα. Είναι εικόνες που δείχνουν ότι υπάρχουν διαστάσεις ασφάλεια. Σύνορα, σηματοπλέγματα, αστυνομικές δυνάμεις, συγκρούσεις μεταξύ προσφύγων ή μεταναστών. Θα δούμε λοιπόν ποιες είναι οι επιπτώσεις. Το νούμερο ένα, όταν λέμε ασφάλεια, σύνορα, μετανάστευση, εννοούμε κράτος, εννοούμε κρατική κυριαρχία. Εννοούμε δηλαδή στην ικανότητα των κρατικών φορέων, στην αποδοτικότητα και στην αυτονομία τους. Ένα δεύτερο μεγάλο τομέα είναι η ισορροπία της ισχύως μεταξύ των κρατών. Οι μετακινήσεις πληθυσμών αλλάζουν την ισορροπία των σχέσεων μεταξύ των κρατών. Αλλάζουν τη διπλωματική ικανότητα ενός κράτους. Αλλάζουν τη στρατιωτική, την αποτρεπτική ικανότητα. Αλλάζουν την οικονομική ικανότητα. Αλλάζουν το χάρτη των σχέσεων. Βλέπετε, από εκεί που ένα κράτος πήγαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί για την οικονομική του καθημερινότητα, για να χρησιμοποιήσει για παράδειγμα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα συζήτηση το οποίο έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διαχείριση της μεταναστευτικής προσφυγικής κρίσης. Αλλάζουν δηλαδή τα δεδομένα μεταξύ των κρατών. Και το βλέπουμε. Άλλα δεδομένα έχει ένα κράτος υποδοχής προσφύγων μεταναστών ή κράτος διέλευσης, και άλλα δεδομένα έχει ένα κράτος αποστολής ή ένα κράτος που είναι τρίτος παρατηρητής έξω από το χάρτη. Και το τελευταίο είναι, αλλάζει η φύση των βίων συγκρούσεων στο διεθνές σύστημα. Οι συγκρούσεις αλλάζουν. Γίνονται πιο βίαιες, γίνονται διαφορετικές. Όπως είπε πριν ο Γενικός, ο κύριος Παρχηγός και ο πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ, αλλάζει η καθημερινότητα του περιβάλλοντος. Η μετακίνηση των πληθυσμών είναι το βασικό συστατικό που το αλλάζει. Τα δούμε σημαντικά. Στην κρατική κυριαρχία, έλεγχο συνόρων και εθνική ταυτότητα. Τα βασικά στοιχεία ενός κράτους. Αυτό που λέγαμε παλιά πολιτικός ρεαλισμός. Το σύνορά μας και η ταυτότητά μας. Ποιοι είμαστε.
τη δυνατότητα δηλαδή των κρατών να διατηρήσουν τον έλεγχο τη επικράτεια και τη εθνική του ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά του. Έθνο κράτου, εθνική ταυτότητα. Στι δύο συγκρούσει είναι η σχέση μετανάστε με τρει μορφέ απειλών. Ποιε είναι αυτέ? Οι εσωτερικέ συγκρούσει αλλάζουν σημαντικά. Η διεθνή τρομοκρατία, το είδαμε, όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση που ξεκίνησε μετά από τα χτυπήματα στο Παρίσι, του πόσοι, πώ, με ποιο τρόπο από του τρομοκράτε του Παρισιού πέρασε μέσα από του οδού τη μετανάστευση και τη προσφυγιά. Και φυσικά το οργανωμένο έγκλημα. Είναι αυτό το οποίο κινεί τα δίκτυα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι μετανάστε και οι πρόσφυγε δεν μετακινούνται μόνοι του. Χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιούν τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος, τα δίκτυα της διακίνησης. Είναι όμως μόνο αυτές οι επιπτώσεις, είναι οι πρώτες που μας έρχονται στο μυαλό, είναι οι πιο φορτισμένες εικόνες. Θα μπορούσε να είναι αν ήμασταν σε αυτό που λέγαμε παλιά διεθνή κοινωνία. Η κοινωνία μας έχει αλλάξει. Από το 1989 και κυρίως από το 1990 και μετά ζούμε σε μια άλλη κοινωνία. Παλιά είχαμε να κάνουμε μόνο με τα κράτη. Από τότε έχουμε να κάνουμε με τα κράτη και τους μη κρατικούς δρόμους. Επιχειρήσεις. Πολίτες μόνοι τους. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δίκτυα, οποιασδήποτε μορφής δίκτυα, από τις τρομοκρατικές οργανώσεις που είναι ένα δίκτυο της παγκόσμιας κοινωνίας, μέχρι και ένα δίκτυο πολιτιστικό. Από την εθνική ασφάλεια έχουμε περάσει την παγκόσμια ασφάλεια και στην εσωτερική ασφάλεια και στην ανθρώπινη ασφάλεια, στην ασφάλεια του πολίτη. Το πλημοπολίτη είναι το συστατικό στοιχείο της πόλης, η ασφάλειά του είναι το ζητούμενο. Από τον ανταγωνισμό των συμφερόντων, τα κράτη δηλαδή ανταγωνίζονται και έχουμε περάσει στην αλληλεξάρτηση. Το συμφέρον του ενός επηρεάζει το συμφέρον του άλλου κράτους και όλοι μαζί μπορούν να διαχειριστούν προβλήματα ασφάλεια. Από τη σκληρή ισχύ, στρατιωτική δηλαδή ισχύ, έχουμε περάσει και στο κομμάτι της ήπιας ισχύς, αλλαγές. Από την ισορροπία περάσαμε στη διακυβέρνηση και από τις στρατιωτικές απειλές που ήταν το παραδοσιακό μοτίβο, περάσαμε στις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Ένα συνδυασμό. Η μετανάστευση είναι αυτή που τένει τις εσωτερικές με τις εξωτερικές απειλές. Έχει να κάνει με τα σύνορα, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με το κομμάτι της ασφάλειας μέσα από τα σύνορα. Αν το δούμε λοιπόν έτσι, υπάρχει μια προβληματική προσέγγιση. Η περισσότερη είναι ότι η εθνική ασφάλεια εδώ, η ασφάλεια των σύνορων, συγκρούεται με την ασφάλεια των πολιτών, με την ασφάλεια του ανθρώπου και του μη πολίτη, του πρόσφυγα. Δεν είναι όμως αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ ασφάλειας σύνορων και από την άλλη πλευρά είναι μετακινούμενοι. Δεν έχουμε να κάνουμε δηλαδή με αυτές τις εικόνες. Έχουμε να κάνουμε μια πολυεπίπεδη ανάλυση. Η ασφάλεια έχει αλλάξει ριζικά. Έχει πολλά επίπεδα. Όλοι βλέπουμε με διαφορετικό τρόπο πράγματα. Στο υπερεθνικό επίπεδο, το πρώτο επίπεδο που ξεκινάμε είναι η διεθνή ή παγκόσμια ασφάλεια. Ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών βλέπουμε πρώτος που κινείται. Μετά έχουμε την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκές διαστάσεις του προβλήματος. Αυτό δεν λέγαμε για χρόνια. Όταν από το 2008 και μετά βλέπουμε την κορύφωση των μεταναστευτικών πιέσεων και από το 2010 σταθερά η Ελλάδα στο επίκεντρο, δεν λέγαμε ως επιχείρημα ότι είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βοηθήσει σε αυτό. Είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό. Στο εθνικό επίπεδο έχουμε να κάνει τα κράτη και οι πολίτες. Υπάρχει όμως και το κοινωνικό επίπεδο. Η ενσωμάτωση μιας διαφορετικής ομάδας ανθρώπων επηρεάζει αυτό που έχουμε βάλει στο μυαλό μας ως κοινωνική ασφάλεια. Θα δούμε με ποιο τρόπο. Σε τοπικό επίπεδο αλλάζει καθημερινότητα η ασφάλεια των δημοτών. Σκεφτείτε λοιπόν το Καστελόριζο, ένα μικρό νησάκι, πώς έχει αλλάξει η υποδοχή εκεί. Η Στυλέζη, όταν εγκαθιδρύεται μια ολόκληρη πόλη. 20-30 χιλιάδες άνθρωποι, 50, είναι μια πόλη περίπου όσο είναι τα Τρίκαλα. Πόσο διαφορετικά αλλάζει το τοπικό επίπεδο. Αν δεν θέλουμε να το δούμε, θα κρυβόμαστε πίσω από τύχη. Και φυσικά σε ανθρώπινο επίπεδο είναι η ασφάλεια των ιδιωτών, των ανθρώπων και των πολιτών ενός κράτους αλλά και των μη πολιτών. Των ανθρώπων αυτών οι οποίοι βρίσκονται στο κράτος. Θα δούμε λοιπόν με βάση αυτό το τρίπτυχο ποιες είναι οι επιπτώσεις. Είναι αυτός εδώ ο πίνακας. Προσπάθουμε να συμμαζέψουμε όλη αυτή τη διάσταση. Όταν μιλάμε για επιπτώσεις ασφάλειας, μιλάμε για το ποιος απειλείται κυρίως. Για το ποιος απειλείται και το πώς απειλείται, τη μορφή. Η πρώτη λοιπόν διάσταση ασφάλειας που μας απασχολεί είναι η εθνική ασφάλεια. Εκεί έχουμε να κάνουμε με το κράτος. Εθνική ασφάλεια στον κράτος. Πώς απειλείται λοιπόν το κράτος στην περίπτωση? Πρώτα και κύρια, από αυτούς που παράνομα περνούν τα σύνορά του. Αυτή είναι μία μορφή απειλής. Γι' αυτό και δεν γίνεται νομή, είναι παράνομη είσοδος. Το πάρα πολύ σημαντικό, η διεθνής τρομοκρατία. Ο έλεγχος των συνόρων σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την τρομοκρατία, με τον τρόπο που το χρησιμοποιούν και φυσικά με το διεθνικό έγκλημα. Το οργανωμένο έγκλημα κινείται στα σύνορα και εκμεταλλεύεται τα σύνορα των κρατών.
Μια άλλη κατηγορία είναι, κάποιος άλλος το λέει διαφορετικά, το κομμάτι της κοινωνικής ασφάλειας. Τι εννοούμε κοινωνική ασφάλεια? Την ταυτότητα της ομάδας, της κοινωνίας και της αξίας. Πώς επηρεάζεται λοιπόν αυτό? Με τρεις τρόπους. Με γλωσσική, πολιτισμική και θρησκευτική διαφορετικότητα. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετική γλώσσα, διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετική θρησκεία. Είναι ένα σοκ. Είναι αυτό που λέμε διαφορετικό. Δεν το βλέπουμε πρώτη φορά. Όταν από το 2002 άρχισε να έχουμε τη διαφορετική μετανάστευση για το πρώτο κύμα υποδοχής μεταναστών από την Ελλάδα, έγινε στη δεκαετία του 90, στο αρχές της δεκαετίας του 90, όταν καταραίει το παλιό Ανατολικό μπλοκ και έχουμε μαζική μετανάστευση από τις χώρες των Βαλκανίων κυρίως. Είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι δεν διαφέρουν ριζικά με τον Έλληνα πολίτη. Από το 2002, όταν η παράνομη μετανάστευση κινείται κυρίως από την Αφρική και την Ασία, είναι πολύ διαφορετικά τα χαρακτηριστικά σε όλα τα επίπεδα. Οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολο να διατηρήσει τη νέα ταυτότητα. Πού μπορεί να οδηγήσει λοιπόν μια αποτυχία στη διαχείριση της διαφορετικότητας? Στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία, στην πόλωση. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε χώρες ανά την Ευρώπη. Η διαφορετικότητα που μπορεί κάποιος να μην τη διαχειριστεί μπορεί να οδηγήσει σε μια πόλωση, σε μια σύγκρουση. Τρίτος πυλώνας είναι οικονομική ασφάλεια. Οικονομία. Όπως έλεγε και ο Bill Clinton, είναι η οικονομία ηλίθεια. Λοιπόν, πώς επηρεάζεται, ποιος είναι ο απειλούμενος? Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και φυσικά η αγορά εργασίας. Με ποιους τρόπους? Υπάρχει επιβάρηση δαπάνες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Ιδιαίτερα οι πρόσφυγες, οι οποίοι προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, πρέπει να τύχουν κάποια στοιχειώδους περίπτωση. Και αυτό το κομμάτι φυσικά επιβαρύνει τις δαπάνες ενός κράτους. Ακόμη και αν αυτό γίνεται χρηματοδοτούμενο μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πιέσεις στην αγορά εργασίας. Να φύγουμε από το κλασικό μετανάστες, παράτυποι ή πρόσφυγες. Όταν έρχονται κάποιοι καινούργια εργατικά δυναμικό σε μια χώρα. Υπάρχουν πιέσεις στην αγορά εργασίας. Αλλάζει. Και επίσης φυσικά και στην οικονομική ανάπτυξη. Γιατί έχουμε επιπτώσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διαταράσσεται αυτό που λέμε ο κύκλος της καθημερινότητας. Και μέχρι να επανέλθει σε μια κανονικότητα υπάρχει μια ανατάραξη, μια επίπτωση. Η εσωτερική ασφάλεια, που είναι ο κατεξοχήν χώρος με τον οποίο ασχολούνται οι φορείς επιβολής του νόμου. Οι κύριοι απειλούμενοι ποιοι είναι? Το κράτος, το ίδιο και οι πολίτες, φυσικά. Με ποιους τρόπους κυρίως? Με την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, με τις συγκρούσεις. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω σε αυτό. Η άλλη οπτική είναι η δημόσια ασφάλεια. Αυτό που στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να λέμε δημόσια τάξη. Οι απειλούμενοι είναι ο κράτος, οι πολίτες και η καθημερινότητα. Με ποιους τρόπους γίνεται αυτό? Μέσα στην εγκληματικότητα. Αλλάζει η εγκληματικότητα. Διαφοροποιείται. Είναι διαφορετικά τα ζητούμενα των ανθρώπων που μπορούν να μην έχουν ένα χώρο για να κατοικήσουν. Αλλάζει πώς? Από την κατάληψη την αξιοποίηση των κοινόχρησης των χώρων. Αλλάζει η καθημερινότητά μας όταν χρησιμοποιούνται οι κοινόχρησοι χώροι που είχαν άλλη χρήση. Δημιουργούνται τι άλλος τρόπος? Απομόνωση. Η απομόνωση θα φέρει πόλωση. Η πόλωση θα οδηγήσει σε εντάσεις. Είναι αυτό που είδαμε χθες προχθές στην Ιδωμένη. Πρόσφυγες να συγκρούνται μεταξύ τους. Και είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από μέσα από την καθημερινότητά τους που άλλαξε. Σκεφτείτε δηλαδή δύο Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν μια διαμάχη για το σύνορο σε ένα χωράφι τους, σε ένα μικρό χωριό που κατάγονται. Να βιώσουν έναν εμφύλιο πόλεμο ή μια επίθεση μιας τρομοκρατικής ομάδας, να αναγκαστούν να ξεριζωθούν, να φύγουν και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη διαδικασία για να βρεθούν, παράδειγμα το σκάρι, μετά από χρόνια στην Ισλανδία. Εγκλωβισμένοι σε ένα χώρο, χωρίς να μπορεί να λυθεί πώς πολλαπλασιάζεται η μικρή διαφορά την οποία έχουμε και οδηγεί σε σύγκρουση και μάλιστα σε βίαιη σύγκρουση. Ο άνθρωπος, το πολύ σημαντικό, η ανθρώπινη ασφάλεια. 1994 και μετά ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών προάγει την ανθρώπινη ασφάλεια, την ανθρώπινη την ασφάλεια του ανθρώπου. Ως μονάδα. Με ποιους τρόπους? Κοινωνικός αποκλεισμός, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Μεγάλες ομάδες της ελληνικής κοινωνίας έχουν οδηγηθεί στον κοινωνικό αποκλεισμό. Έχουμε πτώση. Ο μεγαλύτερος εχθρός, ο ELA, είναι η ανθρώπινη ασφάλεια, η απελευθέρωση από το φόβο, η απελευθέρωση από τη φτώχεια, η οποία οδηγεί στην εξαθλίωση. Όσον αφορά τους πρόσφυγες και τις μετανάστες που βρίσκονται, η εμπορία ανθρώπων. Το είδαμε με την έκθεση τη τελευταία της Europol. 10.000 ασυνόδευτα ανήλικα εκλάπησαν μέσα από το κομμάτι των προσφύγων, μέσα από τις προσφυγικές γραμμές. Για ποιο λόγο? Προφανώς για την εμπορία ανθρώπων, είτε με σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε με παιδική εργασία, είτε και με εμπορία προγάμων. Και τέλος, στις εξωτερικές σχέσεις, στο κράτος, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και αυτό. Και έχουμε διπλωματικά επεισόδια.
όπως το επεισόδιο που είχαμε με την Αυστρία, συνοριακές διενέξεις, ελπίζω να μην έχουμε, στο κομμάτι των συνόρων με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά όσο παραμένει φορτισμένη η δομένη εκεί, είναι μια δυνητική πηγή συνοριακής έκρηξης, απομόνωση, αλλάζει τα δεδομένα για τη χώρα και φυσικά πλήγμα στην εικόνα. Είναι αυτό το οποίο λέμε στο κομμάτι του τουρισμού. Αλλάζει η εικόνα της χώρας, αλλάζει το ζητούμενο, επομένως μπορεί να έχει επιπτώσεις. Αυτό είναι το κομμάτι των επιπτώσεων, το οποίο μας καλεί γιατί για μια διαφορετική προσέγγιση, όπως σας έδειξα πριν το γράφημα με τη σύγκρουση εθνικής ασφάλειας, ανθρώπινης ασφάλειας. Το ζητούμενο είναι αυτό. Εθνική ασφάλεια και ανθρώπινη ασφάλεια μαζί. Γιατί μπορούμε να μας δώσουμε αυτό το οποίο θέλουμε, τη συνολική, τη σύγχρονη έννοια της ασφάλειας. Η ασφάλεια με όρους δεκαετίας του 50 έχει αλλάξει. Η ασφάλεια ακόμη και με όρους δεκαετίας του 90 έχει αλλάξει. Ακόμη και με όρους δεκαετίας του 2010 έχει αλλάξει. Ακόμη και με τους όρους του χθες αλλάζει. Είναι δύσκολο το συνολικό. Άρα είναι συνολικό ζήτημα ασφάλειας. Δείτε πως το βλέπουν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Ο κρατικός αξιωματούχος της χώρας μας, με τη βλέπει, με τους όρους εθνικής ασφάλειας, την ασφάλεια του κράτους. Ο αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από την είπατε αρμοστία, α πούμε, για τις πρόσφυγες, πώς το βλέπει. Σαν τη διεθνή και ανθρώπινη ασφάλεια. Ο υπάλληλος του Frontex που έρχεται να κάνει καταγραφή, τι του λέει. Την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την αρμοδιότητά του. Ο ακτιβιστής ενός νησιού από μια μη κυβερνητική οργάνωση λέει την ανθρώπινη ασφάλεια. Την ασφάλεια του πρόσφυγα, λέει. Εγώ έχω να προσφέρει υγειονομική περίθαλψη. Ο δήμαρχος τι βλέπει. Την τοπική και την κοινωνική ασφάλεια. Τι θα διαταραχθεί. Ο εχθρός της εκκλησίας τι θα έβλεπε. Την κοινωνική και την ανθρώπινη ασφάλεια. Το βλέπω μέσα με τις τοποθετήσεις του. Ο εκπρόσωπος του ΣΤΕΕΤΕ, παράδειγμα του τουρισμού, θα έβλεπε την οικονομική ασφάλεια. Λείπει όμως κάποιος εδώ, ο οποίος το βλέπει πολύ διαφορετικά. Είναι αυτός. Είναι ο λαθρέμπορος, ο οποίος βλέπει χρήματα. Είναι ο μόνος που δεν βλέπει ασφάλεια και είναι αυτός όμως που κινεί τα νήματα της μετακίνησης, που δυσχεραίνει την κατάσταση της διαχείρισης. Και με αυτό θα κλείσω για να προλάβω το χρόνο. Θέλω να πιστεύω ότι θα κλείσω και ένα λεπτό νωρίτερα. Τα συμπεράσματα. Δεν υπάρχει αντιδιαστολή εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας στην ανθρώπινη ασφάλεια. Είναι μια αφαιρετική κατασκευή. Την έχουν δημιουργήσει όσοι θέλουν να πούν ότι ανθρώπινα δικαιώματα και ασφάλεια δεν πάνε μαζί. Αυτό το ζήτημα για τις ευρωπαϊκές και τις δυτικές κοινωνίες έχει λύσει από αιώνες. Στην πράξη υπάρχουν προβλήματα όπως εφαρμοστεί, αλλά δεν υπάρχει αντιδιαστολή. Δεν είναι σε σύγκρουση ασφάλεια με την ελευθερία. Αντιθέτως, είναι μαζί. Το βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενιαίος χώρος ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης. Τρία πράγματα πάνε μαζί. Και δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς ελευθερία, αλλά και το αντίστροφο. Αν δεν είσαι ασφαλής, δεν μπορεί να είσαι ελεύθερος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η ανθρώπινη ασφάλεια που έχει στο επίκεντρό της το μετανάστη, λοιπόν, δεν είναι ασύνδετη από την εθνική. Μπορούν να συνεπάρξουν αυτά τα δύο πράγματα. Και μπορούν να έχουν στο επίκεντρο το κράτος και τον πολίτη της χώρας υποδοχής. Τα κράτη λοιπόν μπορούν και πρέπει να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στο έδαφος τους, χωρίς να διαχωρίζουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Αυτά είναι τα σύγχρονα κράτη. Το να προσπαθούμε όμως εσκεμμένα, γιατί το κάναμε επί χρόνια στο δημόσιο διάλογο, να αγνοούμε τις πτυχές ασφάλειας μετανάστευσης, ξαφνικά πετάχτηκαν στη δημόσια συζήτηση μετά τα γεγονότα στον Άγιο Παντελεήμον, μετά από το 2010-2011. Μέχρι τότε δεν τα βλέπαμε. Οι μεταναστευτικές πιέσεις όμως ήταν από το 2002. Τα αγνοούσαμε στο όνομα κάποιων θολών ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς να μπορούμε να το εκμηλώσουμε. Δεν μπορούμε και να τις εξαφανίσουμε. Τις βλέπουμε, τις είδαμε σε καθημερινό επίπεδο. Δεν ωφελεί λοιπόν να την προσεγγίζουμε με όρους φοβικούς. Δεν πρέπει να μας φοβίζει να πούμε ότι η μετανάστευση ή η μετακίνηση πληθυσμών έχει επιπτώσεις ασφάλειας. Δεν σημαίνει ότι αν αναγνωρίσει επιπτώσεις ασφάλειας θα καταπατήσει τα δικαιώματα του. Αντιθέτως, οι κρατικοί φορείς θα προστατεύσουν και τα δικά δικαιώματα. Αλλά αυτό σημαίνει διαχείριση. Δεν μπορεί να μην γίνει διαχείριση. Η πιο δυναμική λοιπόν ερμηνεία της σχέσης είναι αυτή που βάζει τον άνθρωπο ως το επίκεντρο της επιζητούμενης προστασίας. Σε αυτό το οποίο λέμε ασφάλεια για όλους. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Και αν αυτό το πετύχουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε εικόνες όπως αυτή. Έναν αστυνομικό στην Δανία που δίνει το χεράκι σε ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο βρέθηκε εκεί μέσα στο ταξίδι προς τη γη. Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ πολύ.